Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα μείζον θέμα με εθνικοκοινωνικο-οικονομική διάσταση η αγοραπολισία ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Και πρέπει να το τονίσουμε στον υπερθετικό βαθμό ότι για πρώτη φορά η Τουρκία, η κατοχική δύναμη, γίνεται και κατέχουσα περιουσιών. Για πρώτη φορά που καταβολεί κόσμου στα κατεχόμενα, μάλιστα με την υπογραφή των ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών. Αυτό από μόνο του αποτελεί θριαλίδα στην εθνική μα υπόθεση, αλλά και στο οικονομικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον προσφυγικό κόσμο. Η πολιτεία όφιλε όχι τώρα. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα να αφυπνιστεί αυτό το θέμα. Γι' αυτό υποχρεωθήκαμε ως Βουλή να εγγράψουμε το θέμα στο κεφάλαιο ΔΕΡΤΑ και να καταλήξουμε, και αυτό είναι σημαντικό, σε σημαντικές εισηγήσεις προτάσεις από όλους τους συναδέλφους βουλευτές. Είναι γι' αυτό που εισηγήθηκα να δημιουργηθεί υποεπιτροπή που δεν θα ασχοληθεί στιγμιαία όπως ασχοληθήκαμε τώρα στην Ολομέλεια, αλλά διαχρονικά θα παρακολουθεί το θέμα και πιστεύω ότι με συγκεκριμένα μέτρα που έχουν να κάνουν με την υιοθέτηση εισηγήσεων που κάνει η μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη δημιουργία ενός ταμείου που μπορεί να προέρχεται και από ενεργειακούς πόρους της Κύπρου ή και από άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, με την δυνατότητα οι πρόσφυγες να αξιοποιούν χαλίτικη και τουρκοκυπριακή γη, με την ενίσχυση περαιτέρω του φορέα ισότιμης κατανομής βαρός σε δημιουργία τράπεζας προσφύγων, με την παραχώρηση σε όλους τους πρόσφυγες τα νεαρά ζευγάρια οικόπεδο και με άλλα μέτρα ενισχυντικά που τα περισσότερα είναι μηδενικού κόστους. Απλώς ναι, αυτό θα έλεγα αν τα επιτρέπουν όλα αυτά τα κρατικά ταμεία. Τα 12 μέτρα που κατέθεσα εγώ, αλλά και πολλά άλλα μέτρα που κατέθεσαν οι συναδέλφοι, είναι χαμηλού κόστους και τεράστιας ευβέλειας που πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποτραπεί η αγοραπολισία περιουσιών στα κατεχόμενα. Δηλαδή, οι εκκλήσεις της κυβέρνησης και όλων μας δεν φτάνουν όταν οι πρόσφυγες βρίσκονται σε απόγνωση και εγκαταλελειμμένοι από το κράτος και κάτω από τα δεσμά της οικονομικής κρίσης, κάποιοι. Λέω με βαριά τη συνείδηση, γιατί νιώθουν ότι ξεπουλούν την ψυχή τους, γίνονται θύματα εκμετάλλευσης. Γιατί μιλούμε για άγρια εκμετάλλευση από την ψευδοεπιτροπή και πουλούν τις περιουσίες των προγόνων τους, που είναι κάτι ιερό, κάτι ανεκτήμητης αξίας και κάτι που δεν μπορεί να επιτραπεί. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι με ένα συλλογικό πακέτο μέτρων θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτόν τον εξευκελισμό που υφίσταται ο πρόσφυγα. Αυτές οι καταγγελίες για γραφείο με τουρκοκύπριο που λειτουργεί στη Λάρνακα και εξυπηρετεί την Επιτροπή Αποζημιώσεων. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Από τον αγαπητό συνάδελφο τον Σοφοκλήν τον Φιτίν και καλέσαμε και τον ίδιο αλλά και τη Βουλή και τους εμπλεκόμενους να διενεργήσουν έρευνα εάν πράγματι δημιουργούνται σημεία όπου ουσιαστικά μετατρέπονται σε σημεία συναλλαγών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και το στοιχείο που συναλλάσσεται σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν, είναι η γη μας, είναι η πατρίδα μας που δεν μπορεί ούτε να πουλείται ούτε να ξεπουλείται με αυτόν τον εύκολο τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Χριστοφόρο για την εδώ παρουσία.